Πάμε στο Μακρυγιαλό. Λοιπόν, τα μηνύματα είναι αισιόδοξα και στην περιοχή στο Μακρυγιαλό. Πάνε καλά τα πράγματα. Οι πρώτοι επισκέπτες ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Και πάμε στον κύριο Μανώλη Βρυγιονάκη. Είναι αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μακρυγιαλού και τοπικής κοινότητας στο Αγίο Ιωάννη. Αντιδήμαρχε, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, στους συνεργάτες σας και στους τηλεθεατές σας. Πώς είναι τα πράγματα, ποιο είναι το κλίμα που διαμορφώνεται, για πείτε μας. Κοιτάξτε, να δείτε, δεν έχει καμία σχέση όπως ήταν πριν δύο χρόνια η αρχή του τουρισμού με το τώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει έτσι μια επιφημία ότι θα πάμε όπως ήταν η κατάσταση το 2019. Οι κρατήσεις είναι αρκετά καλά. Όλο το ανατολικό κομμάτι από την Ιερά Πέτρα μέχρι το Μακρύγιαλο έχει τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον και με τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με ξενοδόχους, με τα συναφή επαγγέλματα τέλος πάντων του τουρισμού, μας αποδεικνύουν ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Αν δεν γίνει κάτι με την ακρίβεια τώρα, με τα που έχουν πέσει λίγο το γνωστό έξω, πρόβλημα με τις ανατιμήσεις και με την ακρίβεια, ναι. Ναι, οι ανατιμήσεις, όλα αυτά, τα ρεύματα, η ακρίβεια, οι βενζίνες, οι μετακινήσεις, τέλος πάντων η ενέργεια, σίγουρα θα μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι επισκέπτες που έρχονται σε αυτά τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα και στην περιοχή μας γενικότερα, ναι, στην Κρήτη, είναι προσχεδιασμένες πολύ πιο πριν και κρατήσεις έχουν γίνει πολύ πιο πριν. Από ποιες αγορές, αντιδήμαρχε, κάποιος θα γίνει? Ποιοι προτιμούν κάθε χρόνο το Μακρυγιαλό? Από τη Σκανδιναβία, Σουηδία, Νορβηγία, Κεντρική Ευρώπη, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία φυσικά. Όλα τα παλάτια της Ευρώπης. Και η καλύτερη περίοδος για να επισκεφτεί κάποιος τον Μακρυγιαλό? Μπορώ να σας πω ότι είναι από τώρα μέχρι και τον Οκτώβριο. Καλύτερες θάλασσες μπορώ να σας πω ότι είναι Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Σεπτέμβριο, αλλά Οκτώβριο, όλο το χρονικό διάστημα. Και Μάιο, αντιδήμαρχε, και το Μάιο είναι υπέροχες οι παραλίες. Ναι, από τώρα λέω. Από τώρα. Από τώρα. Μάιο, από τώρα. Και είναι και ήσυχα, ναι, δεν έχει πάει πολλής κόσμος ακόμα. Δεν έχουν ξεκινήσει. Δεν έχει ξεκινήσει και ο εσωτερικός τουρισμός. Να έχουν κλείσει τα σχολεία και να φεύγουν οι άνθρωποι. Ο εσωτερικός τουρισμός, αν δεν κλείσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν έρχεται ο εσωτερικός τουρισμός, που είναι ο καλύτερος τουρισμός, έτσι. Ο Έλληνας όπου πάει, αντιδήμαρχε, σίγουρα είναι μια καλή... Ναι. Τελευταία ερώτηση, ο σχεδιασμός της, ναι, Δημοτικής Αρχής, προκειμένου να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική του τουριστικού προϊόντος εκεί τοπικά, ποιος είναι, πού στοχεύετε, πού έχετε εστιάσει? Κοιτάξτε, ως Δημοτική Αρχή κάνουμε αυτό που πρέπει, ώστε να μείνει ο επισκέπτης, ο τουρίστας ο οποίος έρχεται στην περιοχή και στο Δήμο της Ιερά Πέτρα γενικότερα να μείνει ευχαριστημένος. Ήδη έχουμε κάνει καλοπισμούς, ευρωπισμούς σε πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους, ούτως ώστε να υπάρχει μια καλή οπτική εικόνα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του τουριστικού ενδιαφέροντος και επίπεδου που διαθέτουμε στο Δήμο της Ιερά Πέτρας. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε, καλή σεζόν, αντιδήμαρχε, να πάνε τα πράγματα όπως τα έχετε σχεδιάσει. Να είστε καλά προκειμένου. Και να έχουμε καλές ειδήσεις. Και καλές ειδήσεις. Όταν ξεκινάμε με εσάς στην εκπομπή, καλές είναι οι ειδήσεις. Καλές είναι οι ειδήσεις. Να συνεχίσουν και να πάμε ακόμα καλύτερα. Να είστε καλά, κύριε Βρυγιονάκη. Yeah. Λοιπόν.